Δυστυχώς, κύριε Δουλγεράκη. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χρονιά έχει ξεκινήσει με αλλεπάλληλα κρούσματα βίων περιστατικών, είτε στο περιβάλλον του σχολείου, είτε έξω, όπως είχαμε δει και το περιστατικό πρόσφατα με τις μαθήτριες, με τις 15χρονες που χτυπούσαν σαν αγέλη μία 14χρονη συνομιλική τους. Αλλά πάντα με ανήλικους. Ας δούμε λίγο αυτά τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο σχολείο, τι έχουν περάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια, κύριε Δουλγεράκη. Έχουν περάσει μία παρατεταμένη οικονομική κρίση. Έχουν περάσει μία πανδημία και συνεχίζουν και περνάνε, άκουσα στις ειδήσεις που λέγατε πριν, και μία γενικότερη εμπόλεμη κατάσταση παγκοσμίως. Όλα αυτά δείχνουν, μας λένε, ότι υπάρχει ένα αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας στα παιδιά. Δεν έχουν μεγαλώσει με τις καλύτερες συνθήκες. Η οικογένεια επίσης μέσα στην οποία είναι αυτά τα παιδιά, είναι μια οικογένεια η οποία έχει έντονο στρες, ζορίζεται πάρα πολύ με τη δουλειά της, με την εντατικοποίηση αυτής, με την ακρίβεια. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν τα παιδιά στο να αντιδρούν έτσι. Είναι σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη ηλικία και επίσης να αναλογιστούμε και σε τι περιβάλλον σχολικό βρίσκονται αυτά τα παιδιά. Είναι σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι και το πιο φιλικό. Ξεκινάνε από την πρώτη δημοτικού να είναι σε σχολεία τα οποία στάζουν, είναι κρύα, είναι ζεστά το καλοκαίρι, με δασκάλους οι οποίοι πολλές φορές φεύγουν, αλλάζουν κάθε χρόνο. Το ίδιο το μάθημα είναι πάρα πολύ έντονο και όχι προσανατολισμένο προς το να τους εξυψώσει το πνεύμα, να τα βοηθήσει ή να γίνονται και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στο σχολείο, αλλά μόνο στο να μάθουν, να παπαγαλίσουν και να προσπαθήσουν να γίνουν οι καλύτεροι σε σχέση με τους άλλους. Ναι, κύριε Βαλουφάκη, ωστόσο όλα αυτά που τα βιώνει ο καθένας από εμάς, ανήλικοι και ενήλικες, δικαιολογούν αυτή την αύξηση της βίας? Δηλαδή ακούγα τα στοιχεία με τα ποσοστά αυτού του χρόνου, με μία αύξηση και συλλήψη στο 46% πανελλαδικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, και πραγματικά είναι κάποιος όχι να προβληματίζεται σοβαρά, αλλά να μπαίνει μέσα στο σπίτι του και να λέει ότι, ξέρετε, εγώ θα τα αλλάξω όλα μέσα στο σπίτι μου από σήμερα. Ξέρω ότι θα είναι μια επίπονη προσπάθεια, αλλά διαφορετικά το παιδί μου δεν ξέρω σε τι περιβάλλον θα ζήσει και τι θα είναι αυτό που θα προσφέρει. Ναι, τα νούμερα αυτά νομίζω ότι κάτι δεν θα έπρεπε να μας λένε αυτή η αύξηση. Και μας λένε αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει μία βία η κοινωνία. Τα παιδιά δεν είναι ένα κομμάτι της το οποίο είναι προστατευμένο και είναι ξέχωρο. Είναι καθρέφτης αυτής της κοινωνίας, δέχονται όλες αυτές τις συνιστώσεις και ανάλογα αντιδρούν. Σίγουρα σε μία ηλικία όπως είναι αυτή η εφηβική, όπως είναι πολλές φορές η προεφηβική, η οποία μπορεί να δημιουργεί έντονα συναισθήματα, μία κοινωνία η οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το μοτίβο, τα κάνει ακόμα πιο έντονα. Το θέμα είναι να δούμε, κύριε Δουλγεράκη, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει χθες, όχι αύριο. Σίγουρα όλες οι εξαγγελίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, με αυστηροποίηση ποινών, με περιορισμό ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, δεν θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν. Θέλει ουσιαστικές παρεμβάσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Δεν μιλάμε για την οικογένεια, γιατί η οικογένεια, η έρμη, δεν μπορεί να βοηθηθεί με την συγκεκριμένη κατάσταση την οποία βιώνει, όπως βιώνουμε και όλοι μας. Αλλά μέσα στο σχολείο θέλει συγκεκριμένες αλλαγές. Πώς ακριβώς το εννοείτε, μισό λεπτό. Πείτε μου πώς ακριβώς το εννοείτε και με ποιες παρεμβάσεις αυτό το εννοείτε, ότι θα πρέπει να γίνει μέσα στο σχολείο. Αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ από τη δική μου την πλευρά να διευκρινίσω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι εξίσου το μερίδιο της ευθύνης το έχει και η οικογένεια, διότι το παιδί είναι καταρχήν ο καθρέφτης της οικογένειας και πάει με αυτό τον καθρέφτη στο σχολείο και δραστηριοποιείται μέσα στο σχολείο και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Ωραία. Λοιπόν, αφού η οικογένεια δείχνει ένα καθρέφτη σε αυτά τα παιδιά, θα πρέπει λοιπόν να δούμε μέσα στο σχολείο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και την οικογένεια ταυτόχρονα. Αλλά ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Καταρχάς, η παρουσία του ψυχολόγου στα σχολεία.
Ο ψυχολόγος είναι ένα θεσμοθετημένο, ένας θεσμός τέλος πάντων στα σχολεία, το οποίο ουσιαστικά όμως δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Και γιατί το λέμε αυτό? Ο ψυχολόγος τα περισσότερα από τα σχολεία πάει μόνο μία φορά τη βδομάδα, εάν πηγαίνει, και αλλάζει κάθε χρόνο. Με την έξαρση της βίας, όπως παρατηρείται, και όχι μόνο, της παραβατικότητας, της μη συγκέντρωσης των μαθητών κτλ, θα έπρεπε ο ψυχολόγος να είναι καθημερινά εκεί. Θα πρέπει να μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά με την καθημερινή επαφή του, να μπορεί να αποκτήσει εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα να μπορεί να κατευθύνει και τους εκπαιδευτικούς στο να μπορούν να είναι πιο επεμβατικοί και πιο κέριοι στον τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους μαθητές τους. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται βοήθεια. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι ο καλύτερος στο παιδαγωγικό του κομμάτι, αλλά δεν μπορούν να γνωρίζουν από άποψη ψυχολογίας και κατανόηση του περιβάλλοντος. Σίγουρα κάποιοι έχουν αυτή την ικανότητα, έμφυτη ή λόγω αντίληψης, αλλά δεν είναι όμως η πλειοψηφία. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να βοηθηθεί και η εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να μπορεί να καταλάβει και να κατευθύνει και να βοηθήσει τα παιδιά. Επίσης, απουσιάζουν παντελώς οι δράσεις αλληλεγγύης, αλληλεπίδρασης, ένταξης των μαθητών σε ευρύτερες ομάδες, σε ευρύτερες κοινότητες μέσα στο σχολείο. Και αυτό μπορεί να γίνει με δράσεις, με θεατρικά δρόμενα, πιο έντονα, πιο ουσιαστικά, πιο συστηματικά, και όχι να επαφιώνται, ας πούμε, στην καλοσύνη και στην καλή διάθεση κάποιων εκπαιδευτικών να κάνουν τέτοιες δράσεις. Ο ομαδικός αθλητισμός, κύριε Δουλειεράκη, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ, απουσιάζει μέσα στο σχολείο. Δεν υπάρχει μέσα στο σχολείο. Υπάρχει το λεγόμενο μάθημα της γυμναστικής μέχρι εκεί. Αλλά ο ομαδικός αθλητισμός θα μπορούσε να βοηθήσει με διάφορα προγράμματα τα παιδιά. Όπως επίσης και η εντατικοποίηση των τεχνών γενικότερα. Μίλησα για το θέατρο πριν, αλλά οι τέχνες βοηθούν τα παιδιά να μπορούν να δουν κάποια πράγματα πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλές λύσεις που μπορεί να γίνουν σήμερα. Και όχι με κάποιο πρόγραμμα ή με κάποιες εφαρμογές, όπως ακούμε τις εξαγγελίες. Αυτά όμως απουσιάζουν γιατί δεν υπάρχει καμία βοήθεια ουσιαστική και καμία θέληση προς τα παιδιά μας. Άρα, για τι πράγμα μιλάμε όσο αφορά τη βοήθεια προς τα παιδιά μας, όταν βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση? Επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα μόνο πράγματα και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή η στενή γνώση, η στήρα γνώση, αυτό που του δίνεις, μάθε το 1x1, 1x2 και τίποτα περισσότερο, χωρίς τα παιδιά να έχουν εκείνες πραγματικά τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Έχοντας την γνώση, έχοντας την εμπειρία σαν πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά γνωρίζοντας και εκ των έσω αυτά τα οποία έγιναν, γίνονταν ή γίνονται μέσα στα σχολεία, εάν καλυτερεύει αυτό το περιβάλλον, και σαν επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δήμο Ηρακλείου, πόσο ικανοποιημένη είναι η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ηρακλείου από την εικόνα των σχολείων? Γιατί για τις συγχωνεύσεις δεν μιλάμε, και όλα για τα υπόλοιπα, ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Αλλά να δούμε λίγο και για την εικόνα των σχολείων. Εγώ αντιθέτως θα μιλούσα για τις συγχωνεύσεις, λέγοντας το εξής, ότι οι συγχωνεύσεις δείχνουν ακριβώς ποια είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί η πολιτεία, είτε αφορά το κεντρικό κράτος, είτε αφορά την τοπική διοίκηση, όπως είναι ο Δήμος. Η συγχωνεύση, κύριε Δουλειεράκη, αυτή τη στιγμή είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα, και για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μιλάμε ότι εκεί που υπήρχαν, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα λέω, 8 τμήματα των 20 μαθητών, αυτά συγχωνεύτηκαν και γίνανε 25 μέχρι και των 29 μαθητών που μας έχουν μεταφέρει σε σχολεία. Εκπαιδευτικά μιλώντας, κανένα δεν υπάρχει κανένα παιδαγωγική ακαδημία, παιδαγωγική σχολή, η οποία παγκοσμίως να λέει ότι γίνεται σωστά το μάθημα και μπορεί ένας εκπαιδευτικός μέσα σε μία τάξη να δώσει το 100% με πάνω από 20 μαθητές. Όλοι μιλάνε για ένα νούμερο, 15 με 20 μαθητές. Και φτάνουμε λοιπόν στο 2024, και αντί η τάση και η θέληση της πολιτείας να είναι να μειώνει τα τμήματα, τον αριθμό των τμήματων, αντιθέτως αυτή η τάση είναι να το αυξάνει. Γιατί βλέπουν κόστος. Βλέπουν κόστος αναμαθητή. Άρα προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό εκπαιδευτικών αναμαθητών με διάφορες συγχωνεύσεις και με διάφορα τερτύπια. Αυτό λοιπόν δείχνει ακριβώς το πώς αντιλαμβάνονται την παιδεία και την εκπαίδευση σήμερα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε αναγωγή σε όλες τις
εκφάνσεις της εκπαίδευσης. Στα σχολεία, στη σχολική στέγη, στην επάρκεια των εκπαιδευτικών, προσλήφθηκαν, λέει, 10.000 εκπαιδευτικοί. Κανένας όμως δεν μιλάει για πόσα οργανικά κενά έχουν δημιουργηθεί τα 12-14 χρόνια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όταν άνθρωποι περνάνε τη σύνταξή τους και ποτέ δεν ανακληρωνόταν η θέση τους. Μόνο είχαμε ένα γαϊτανάκι αναπληρωτών, το οποίο γινόσε όλη την Ελλάδα, γινόσε από Δήμο σε Δήμο και από χωριό σε χωριό, και αυτό το πράγμα δημιουργούσε πάρα πολύ κακή εκπαιδευτική εικόνα μέσα στα σχολεία. Και το οποίο συνεχίζεται, βέβαια, έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό ακόμα των εκπαιδευτικών παραμένει να είναι αναπληρωτές. Όλα αυτά, κύριε Δουλγεράκη, είναι και σήμερα. Να μιλήσουμε για την ειδική αγωγή, για την παράλληλη στήριξη, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για πολλά παιδιά, για δεκάδες παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένα υπάρχει περίπτωση ένας δάσκαλος παράλληλης στήριξης να έχει μέσα ένα τμήμα και 4 και 5 και 6 παιδιά. Δεν γίνεται να μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και ταυτόχρονα την πληρώνουν εντός εισαγωγικών και οι υπόλοιποι μαθητές, καθώς το μάθημα παρά είναι δύσκολο μέσα σε μια τέτοια τάξη. Άρα, και μπορούμε να μιλάμε βέβαια με τις ώρες, να πούμε και διάφορα άλλα κενά, και από άποψη ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού και από άποψη πολλών άλλων πραγμάτων. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα της εκπαίδευσης. Αλλά βλέπουμε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν να επενδύσει ουσιαστικά πάνω στην εκπαίδευση. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι να κάνουν κάποιες εξαγγελίες για το κινητό, για διαδραστικούς πίνακες και για άλλα τέτοια πυροτεχνηματικές εξαγγελίες, οι οποίες δεν βοηθούν στη βάση, στην ουσία. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, ότι έτσι όπως θα λέγατε, ότι γιατί πρέπει να μάθουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι όλα αυτά τα οποία εξαγγέλλονται, λέγονται, εφαρμόζονται, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι σωστά, ναι μεν, αλλά, και το αλλά είναι η ουσία του σχολείου, η έννοια του σχολείου, που δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από αυτή την κατάσταση. Το κτηριακό έχει βελτιωθεί? Όχι, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Γιατί π.χ. ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μαζεύουμε αυτή τη στιγμή σε πολλά σχολεία, μας έρχεται μια εικόνα ότι δεν γίνανε οι απλές εργασίες συντήρησης που θα έπρεπε να έχουν γίνει το καλοκαίρι. Δηλαδή βαψίματα, ξέρετε, κάποιες μικρές διορθώσεις. Και αυτό επίσης δείχνει το πώς ακριβώς βλέπουν τα σχολεία. Όταν λοιπόν έχουν περάσει τα σχολεία στους Δήμους χωρίς καμία χρηματοδότηση, και οι Δήμοι αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά να λένε δεν έχω λεφτά, άρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τα σχολεία. Μα δεν πάει έτσι όμως. Χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται ένα σχεδιασμός, για τον οποίο υπάρχει παντελής απουσία, κύριε Δουλγεράκη. Βλέπουμε λοιπόν σχολεία, κατά μέσο όρο τα σχολεία εδώ στο Δήμο μας είναι 50 ετών, κατά μέσο όρο. Είναι γερασμένα σχολεία, είναι γερασμένα κτίρια. Να μην μιλήσουμε για τα μέτρα ασφαλείας που απουσιάζουν, όπως είναι προσεισμικός έλεγχος, όπως είναι η πυρασφάλεια, έτσι. Σαν ένωση κάναμε ραντεβού με την πυροσβεστική. Mm-hmm. Ήταν τραγικά τα αποτελέσματα, τα που μας έχουν μεταφέρει. Δεν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει σχολείο που να πληρεί τους κανόνες πυρασφάλειας, έστω τους στοιχειώδεις. Άρα, για ποιο πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για σχολεία τα οποία είναι μέσα σε αίθουσες μικρές, κακοφωτισμένες. Καμία βελτίωση στη σχολική στέγη. Δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Βλέπουμε, ας πούμε, περιοχές να αυξάνονται πληθυσμιακά και δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια σχολεία τα οποία είχαν σχεδιαστεί πριν 30 χρόνια, φιλοξενούν τώρα διπλάσιους και τριπλάσιους μαθητές. Παράδειγμα είναι Μεσαμπελιές, παράδειγμα είναι Αλικάνσος, που έχει μόνο ένα γυμνάσιο, το οποίο ασφικτιά από τον αριθμό των μαθητών που δέχεται. Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για να φτιαχτεί σε εκείνη την περιοχή άλλο ένα γυμνάσιο. Είναι πάρα πολύ απλά. Άρα, το πρόβλημα της σχολικής στέγης δεν νομίζουμε επίσης ότι θα λυθεί έτσι εύκολα. Μάλιστα. 11 με 30 Σεπτεμβρίου, η μέρα που άνοιξαν τα σχολεία μέχρι σήμερα 30 το Σεπτέμβρη, καταγράφουμε λοιπόν για άλλη μια φορά αυτά τα οποία συζητούσαμε όλη την περισσινή χρονιά, με σχολική περίοδος, προηγούμενη χρονιά, αλλά συνεχίζουμε δυστυχώς με τα ίδια δεδομένα και φέτος, χωρίς να έχουν γίνει τα απαραίτητα, εκτός των εξαγγελιών που έχουν ακουστεί, έχουν διαφημιστεί. Κάποιοι έχουν διαφημίσει, τονίσει για ευνόητους λόγους πολύ πολύ περισσότερο και τίποτα άλλο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτά από τα οποία μας λέτε, κύριε Δουλουφάκη, ως πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ηρακλείου. Ναι, κύριε Δουλγεράκη, και άλλη πολύ σημαντική παράμετρος που δεν την αναφέραμε είναι το πόσο πληρώνουμε εμείς οι γονείς αυτό το σχολείο.
πληρώνουμε σε φροντιστήρια, πληρώνουμε σε εξωσχολικές δραστηριότητες, είναι κοντά 1,2 δις τον χρόνο που φεύγουν από το οικογενειακό εισόδημα, από εκείνο το ήδη επιβαρημένο οικογενειακό εισόδημα, για να καλύπτει τρύπες του κράτους που δεν παρέχει επουδενή. Μιλάμε για τα φροντιστήρια, ενισχυτική διδασκαλία και όλα τα υπόλοιπα. Μουσική παιδεία, ομαδικό αθλητισμό, δραστηριότητες διάφορες που μπορεί να έχει ένα παιδί, τα οποία βγαίνουν από την τσέπη του γονιού. Για να μην μιλήσουμε για τις πολλές φορές που ζητούν από τους συλλόγους γονέων να βάψουν την τάξη, να φτιάξουν κάποια πράγματα μέσα στο σχολείο, να καθαρίσουν. Όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν από τις δικές μας τσέπες. Και δείχνει ακριβώς το πώς υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, ας πληρώσει για άλλη μια φορά ο γονέας, ο απλός λαός. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Το 1,2 δις είναι πανελλαδικό νούμερο, ναι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Κύριε Δουλουφάκη, ευχαριστώ για την πρώτη κουβέντα. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Δουλιαράκη. Καλημέρα.